Με ταπεινότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου παντελεήμονα στην Παλαγία της Αλεξανδρούπολης. Το απόγευμα της Τετάρτης, παραμονή τη εορτής, τελέστηκε ο Εσπερινό στο Φερόνιμο Ιερό Ναό με πλήθος πιστών να βρίσκεται σε αυτόν. Άγι Ο Άγιος Παντελεήμονας που τιμάται από την Εκκλησία μας στις 27 Ιουλίου καταγόταν από την ικομίδια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού, δηλαδή από το 286 έως το 305 μετά Χριστόν. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Εφρόσινο και κατεχήθηκε στη χριστιανική πίστη, ενώ βαπτίστηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομίδιας. Κάποια στιγμή, όταν ο Χιά δάγκωσε ένα νεαρό και ουσιαστικά το θανάτωσε, ο Άγιο Παντελεήμονα, επικαλούμενο στο Χριστό, τον ανάστησε. Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμη θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει ένα τυφλό, ο οποίο και ανέφερε το γεγονό τη θεραπεία του στο βασιλιά, λέγοντά του ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιο πλέον πίστευε. Ο βασιλιά, αφού τον άκουσε, αμέσω διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιο ο Παντελέων προσήχθη στο βασιλιά, ο οποίο διέταξε το βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του. Ο Άγιος βασανίστηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις αφού ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως παντελέοντα αλλά ως παντελεήμονα. Μόλι όμως ο Δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγησε και το σίδερο έλειωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παρευρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από την πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το δέντρο τη ελιά, στο οποίο τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.